President, this is, it's called the Blue Homeland. This is President Erdogan speaking in front of that map. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ανοίξει διάλογο με την Τουρκία όσο αυτή διεκδικεί το Μισό Αιγαίο, διαμήνυσε ο Νίκος Δένδια στην Άγκυρα, μιλώντας σε απόφοιτους του Χάρβαρντ και εξηγώντας με χάρτες την τουρκική επιθετικότητα. This is a Turkish map. You see where's the dividing line and you see that Crete is also colored red. Now, if Turkey starts from that point of view, how can we ever have a good understanding with Turkey? Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, ο Χουλουσία Κάρ σε ένα νέο επιθετικό παραλήρημα κατηγόρησε την Ελλάδα ότι δεν θέλει το διάλογο και εξαπέλυσε νέες απειλές. Διέ ταραυτόντα, ναι, κέντιμιζιν, Τουρκία Ζουμέτ Τεβλετινίν, 85 μιλιόνων, ναι, δε, Κύπρουστι καρδέστερμιζιν, ζερρέ καδάρ, hakkını, hukukunu çiğnetmemekte, herhangi bir oldu bittiye müsaade etmemekte, izin vermemekte azimliyiz, kararlıyız. Çok şükür buna da muktediriz. Η Άγκυρα πάντως συνεχίζει τις προκλήσεις και επιχείρησε να στήσει νέα προβοκάτσια με μαχητικά στο Αιγαίο και ισχυρίστηκε ότι χθες ελληνικά μαχητικά κλείδωσαν τουρκικά F-16 και παρενόχλησαν ατοϊκή άσκηση ενημερώνοντας μάλιστα τη συμμαχία. Στρατιωτικές πηγές απορρίπτουν τους τουρκικούς ισχυρισμούς, καθώς αυτό που συνέβη ήταν ότι 6 τουρκικά μαχητικά παραβίασαν τον εθνικό ενέριο χώρο στο βορειοανατολικό Αιγαίο και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μετά από σκληρές αερομαχίες. Τα ελληνικά F-16 ούτε κάνουν παράνομες ενέργειες, ούτε παρενοχλούν αεροσκάφη άλλων κρατών. Είναι εδώ για να υπερασπίζονται τον ελληνικό εναέριο χώρο και να αναχαιτίζουν την τουρκική προκλητικότητα στο πεδίο με μεγάλη αποτελεσματικότητα, όπως γνωρίζουν όλοι.